Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε και αυτούς που είναι στον δρόμο, να τους βοηθήσουμε στην κακοτυχία τους και να καθαρίσουμε την περιοχή, αλλά συγχρόνως και τη δημόσια υγεία και τη δημόσια εικόνα της πόλης. Δυστυχώς είναι μια εικόνα πολύ άσχημη και για αυτούς τους δυστυχείς που βλέπουμε στον δρόμο, αλλά παρόλη τις προσπάθειές μας για να έρθουμε στις δομές του Δήμου, δεν θέλουμε, αλλά και συγχρόνως δεν μπορεί ο Γενιάρχης ή ο τουρίστας ή ο πολίτης αυτής της πόλης να βλέπει αυτή την εικόνα, η οποία είναι και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Η δράση σημερινή είναι να καθαρίσουμε την περιοχή, να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε με το καλό, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, να επισκεφθούν τις δομές του Δήμου και συγχρόνως να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η ανομία και η καταπάτηση του δημόσιου χώρου από κανέναν δεν επιτρέπεται. Συνολικά είναι κάπου 40-50 οι άστεγοι. Βέβαια είναι ένα γεγονός που θέλει επικαιροποίηση συνεχή. Έχουμε πολλούς εισαγόμενους, διότι στους βόρειους γειτονές μας δεν επιτρέπεται και έρχονται εδώ όλοι. Οι περισσότεροι είναι από τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι Ευρωπαίοι πολίτες, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε.